Survivor Παρασκευής. Μόνο για μοιημένους. Η επόμενη μέρα και οι συνέπειες. Αποχώρηση Λάμπρου και Αθηνάς με σπαραγμούς και οδυρμούς. Δυστυχώς για τους κόκκινους. Δικαίωσαν εν αγνία τους το σχέδιο Μαρτίκα και έχασαν εις διπλούν. Η Βρυσιίδα δεν είδε το δόλο, ούτε το δόλωμα. Τσίμπησε στις κολακίες του Μαρτίκα υπέρ του Σοηλέδη, αποστασιοποιήθηκε, τσακώθηκε και στην κόντρα ψήφισε το Λάμπρο. Όχι, δεν ήταν έκπληξη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Άλλο βλέπω το Survivor και άλλο ψηφίζω στο Survivor. Μεγάλη διαφορά. Είναι αργά για δάκρυα. Βρυσιίδα και Ευρυδίκη είναι πια οι εξωπαραϊκές της κόκκινης κάστας. Όποιος σκάβει το λάκκο του άλλου, πέφτει ο ίδιος μέσα. Θυμηθείτε, η αίρεση Βαλάντη αρχικά στρατολόγησε μέλη κατά της ροζ ατάσταλης Κουρεντή, αλλά η τηλεοπτική λάχεσης όρισε την κακορίζικη μοίρα τους. Δείτε τι τέλος είχαν οι εξωστρακισμένοι και ποιο είναι το μέλλον όσων απέμειναν. Η Βρυσιίδα νιώθει τη μοναξιά του σκηνοβάτη, ενώ η Ευρυδίκη ήδη ρίχνει γέφυρες να σωθεί. Δεν μπορούσα να ψηφίσω ούτε την Αυσικά, γιατί είναι μέσα στην καρδιά μου και εγώ τη θεωρώ εδώ που είμαστε φίλοι μου. Ανδιαφυσβήτητος αρχηγός όλων πια, ο Σοηλέδης. Βέβαια, την πάτησε στις πίστες Λούνα Πάρκ. Αν υπό άλλες συνθήκες έχανε από το Poker Boy και τον Μαρτίκα, θα έφευγε για λόγους εγωισμού από το νησί. Τώρα όμως, ο Ρουμελιώτης έχει κίνητρο. Θα τους αφαλοκόψει έναν-έναν, ξανά και ξανά τους τυχεράκηδες, όσο χρειαστεί. Μυριέλα, Ρουβάς, Ναυσικά απαρτίζουν το ασκέρι των κόκκινων, που στατιστικά πια χάνουν κάπου δύο φορές στις 15. Απέναντι, οι μαχητές ακόμα κλαίγονται, όλα τους φταίνε. Υποζητιανεύουν λύπηση από τους ψηφοφόρους τηλεθεατές, που κάποια στιγμή θα κληθούν να επιλέξουν. Και τότε, τηλεγαλουχημένοι στην κλάψα, θα προστατέψουν τον πιο δακρύβρεχτο. Ίσως θα δείξει ο διανοούμενος Μαρτίκας το πήγε παραπέρα. Εχθές δώσαμε ένα ρεσιτάλ αγώνα 7 ώρες κάτω από τον ήλιο μόνο με την ψυχή μας. Ήμασταν θεονίστικοι. Δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε άλλο. Το νέο του σχέδιο μπήκε άμεσα σε εφαρμογή. Έκανε expose το ηθικό της ομάδας του για να εφησυχάσει τους κόκκινους και να δικαιώσει τη θεωρία της Ευρυδίκης περί διαλυμένης ομάδας. Θύματα ποιοι είναι, οι 300 οι χθεσινοί απέναντι στην κάθοδο των μυρίων. Η Μέη είναι ξένο σώμα από καιρό. Στενό μαρκάρισμα από την όμορφη και το βουνό. Τη σκόπηκε το γέλιο. Θύμισε άσπα. Τι γελάς. Αν διαφωνείς, πες μη γελάς. Γελάω γιατί δεν κάθισα καθόλου, Σοφιάνα, χθες. Ήμουνα όλη την ώρα όρθια. Δεν είναι γελάς. Δεν υπάρχει γέλιο. Τι γελάς. Όσο για το Poker Boy, έχει μια περίεργη προσέγγιση. Γιώργο, βλέπω άπειρες ώρες την ημέρα. Γύρω 8 με 9 ώρες την ημέρα ασχολούμαι με το NBA. Δεν παίζω ιδιαίτερα μπάσκετ, αλλά θεωρώ ότι έχω δει τόσο πολύ μπάσκετ στη ζωή μου που κάπου θα βοηθήσει, δεν γίνεται. Sorry, man. Έχω κι εγώ ένα θείο που πάει 30 χρόνια στα μπουζούκια. Πρώτο τραπέζι. Μπουζούκι δεν έμαθε. Το χειρότερο όλων είναι που ο Τσολάκης έχει πιστέψει τον ψευτομεσία. Μόλις βγει από το παιχνίδι, θα πάει να πάρει δάνειο για σπίτι. Αρχικά να πω ότι έχουμε τον Στεφ Κάρι πλέον στην ομάδα μας. Σωστό και έχουμε αυτό. Τη νέα προσθήκη. Έχουμε, εγώ αν έπαιζα στοίχημα, δηλαδή θα έβαζα και το σπίτι μου. Για να αποδεχτούν αυτή την ήττα δεν κατάφεραν. Τέλος χρόνου, νικητές με 5-4 στο Best Of, οι διάσημοι. Σοφιάνα και Ασημίνα κρατάνε με νύχια και με δόντια τα γκέμια στους μπλε. Η αδυναμία των υπολείπων τις κάνει ακόμα πιο δυνατές. Σάβας και Μαρτίκας δείχνουν να έχουν συμβιβαστεί μαζί τους. Ο Κατσαόνης μπορεί πλέον να είναι και μόνος του και με όλους. Η είσοδος νέου παίχτη με μιλιτέρ βιογραφικό σίγουρα θα χαροποιήσει το λοχαγό Τσακατσούκα. Και οι κόκκινοι ενισχύονται. Κάτια Δραμπανγκό, επαγγελματίας παίχτης reality, γεννημένη νικήτρια. Σκληρό καρύδι, μη σε ξεγελά το ύφος Τίνκερμπελ που έχει. Ο τροχός δεν λέει να γυρίσει. Οι μπλε νιώθουν νάνοι, οι κόκκινοι μοιάζουν με γίγαντες. Μην ξεχνάς, όλα τα αγωνίσματα ασυλίας είναι τελικός για τον καθένα. Οι ρόλοι όλων πια είναι ξεκάθαροι. Οι δυνάμεις, οι χαρακτήρες, τέρμα οι εντυπώσεις, τέρμα τα λόγια. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Τώρα ξεκινάει το κανονικό Survivor. Τώρα μου μιλάει, τώρα μου... Ξεκινάει.
Πρόσκηνο Αργύρη Κωστόπουλο. Ναι, πρώτον, ναι, ναι. Μπράβο, γιατί παραλύλησε τον Poker Boy που έβλεπε 6 ώρες την ημέρα μπάσκετ. Και εγώ βλέπω πατινάζ, αλλά άμα πάω να κάνω, δεν μπορώ να κάνω πατινάζ. Αγαπητέ μου, φίλε. Αλλά πώς το παραλύλησε, είπε. Και εγώ έχω ένα θείο που πει 30 χρόνια στα μπουζούκια, αλλά μπουζούκι δεν έμαθε να παίζει. Εντάξει. κόπηκα. Λοιπόν, προσέξτε όμως. Ο ποιητής Αργύρης Κωστόπουλος χρησιμοποιεί λέξεις μοναξιά του σχηνοβάτη. Ναι. Ακούω έκφραση. Τον αφαλόκοψε, το ασκέρι, ύφος Τίνκερμπελ. Μα ποιος είσαι τέλος πάντων. Ποιητής, μυρμηδόνα. Ύφος Τίνκερμπελ, είπε για την Κάτια. Έλα ρε εσύ. Αυτή η κουκλάρα, τι να πω. Πιστεύω ότι θα φέρει τεράστια ανατροπή στο παιχνίδι. Αν και βέβαια οι κόκκινοι συνεχίζουν από ό,τι καταλαβαίνουν να κερδίζουν ασταμάτητα. Αλλά θα δώσει άλλη πνοή. Θα δώσει. Mm-hmm. Τουλάχιστον από ομορφιά θα δώσει. Αν πάνω. Δεν πάρουν όμως και ένα έπαθλο οι μαχητές, δεν τους βλέπω καλά. Έχουν εξαντληθεί. Μα δεν είδες πώς είναι ο άνθρωπος που μπαίνει. Ναι, τον είδα. Μιλιτέρ, πρώην θεωρητικό. Εγώ τον άλλο θέλω να δω τον παρκουρίστα. Γιατί από ό,τι είδαμε από τα πλάνα, από το τρέλερ του σημερινού, ναι. του αυριανού επεισοδίου, μάλλον αυτός είναι αυτός που μπαίνει πρώτος. Ο Άγγελος. Ο Άγγελος. Ναι, ναι. Α, σωστά. Πρέπει να είναι πολύ δυνατός αυτός.